Τα σύνορά μας, είτε θαλάσσια, είτε στη στεριά, είτε στον αέρα, είναι καθορισμένα με τις καρδιές αυτού του λαού. Καλησπέριζουμε λοιπόν στη δημόσια τηλεόραση για την Ελλάδα τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, τον στρατηγό, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζεζιά. Στρατηγέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Χαριτάτε, και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Είναι κρίσιμες ώρες που οι φίλοι τηλεθεατές θέλουν και τους πολιτικούς να μιλούν, αλλά θέλουν και τους στρατηγούς. Και κυρίως στρατηγούς που έχουν και γνώση και εμπειρία και καθαρό, πειθαρχημένο λόγο, χωρίς τσιτάτα και χωρίς, αν θέλετε, να τρομοκρατούν ή, αν προειδοποιούν, προειδοποιούν βάσει επιχειρημάτων στο μέτρο που αντιστοιχεί σε έναν ικανό και έμπειρο στρατηγό. Κάνω αυτή την εισαγωγή της κουβέντας μας, γιατί εκφράζω μια πεποίθηση, βεβαία πεποίθηση, για το αποτέλεσμά της, στρατηγέ. Αυτές τις ώρες, λοιπόν, στρατηγέ, οι φίλοι τηλεθεατές, στις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, στα κανάλια, στις ειδήσεις, διαπιστώνουν ότι υπάρχει μια σαφής ανησυχία. Τόσο στην Αθήνα, κυρίως στην Λευκοσία, κυρίως στην Ουάσιγκτον, από την προκλητικότητα Ερντογάν για την πιθανότητα που φαίνεται σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα να θέλει να προκαλέσει η τουρκική πλευρά ενός θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο. Θα ήθελα την δική σας απάντηση σε αυτό. Η εκτίμησή μου, κύριε Χαριτάτε, είναι ότι δεν θα έχουμε θερμό επεισόδιο είτε στο Αιγαίο είτε στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο τουλάχιστον μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου. Και αυτό για τους παρακάτου λόγους που είναι απλή βέβαια. Ο πρώτος είναι ότι είμαστε στην τουριστική περίοδο όπου ο Ερντογάν δεν θα τυνάξει την οικονομία τους στον αέρα. Τουριστική και για μας και για, και για, μας και για αυτούς βέβαια, αλλά μιλάμε τώρα για την Τουρκία. Οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία βρίσκονται στο χειρότερο σημείο από το 1974 όταν είχαμε το εμπάρκο. Η κατάσταση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων αυτή τη στιγμή δεν είναι, μετά το πραξικόπημα, δεν είναι αυτή που εμφανίζεται προς τα έξω, αυτή που εμφανίζει η τουρκική προπαγάνδα προς τα έξω και βέβαια αναπαράγουν και τα δικά μας μέσα ενημέρωσης. Το πραξικόπημα άφησε τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις, κύριε Χαριτάτο, ταπεινωμένες και αποδυναμωμένες. Έπληξε τη συναδελφική στρατιωτική αλληλεγγύη και είναι βαθιά διαιρεμένος οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Αυτό το γνωρίζει ο Ερντογάν, γι' αυτό είναι πολύ καχύποπτος απέναντι στις ενόπλες δυνάμεις του. Και βλέπουμε μετά από κάθε άσκηση... Ότι ο Ερντογάν δεν ενοχλείται από την εικόνα των φερέτρων. Δεν τον ενοχλεί να βλέπει να επιστρέφουν φέρετρα οι στρατιώτες του, οι απλοί στρατιώτες, οι εξωματικοί του και οι στρατηγοί του, από τις εμπόλεμες ζώνες στις οποίες συμμετέχει ή τις οποίες προκαλεί η τουρκική πλευρά. Δεν έχουν στην αντίληψή τους οι Τούρκοι γείτονές μας, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, και στο μυαλό του πρόεδρου Ερντογάν δεν φαίνεται να υπάρχει εκτίμηση της ανθρώπινης ζωής όσον αφορά το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Άρα λοιπόν, είτε έμπειρο είτε άπειρο, πιθανόν αν θέλει να δημιουργήσει ένα μικρό επεισόδιο που πιστεύει ότι αυτό θα έχει περιορισμένη έκταση σε χρόνο και σε συγκεκριμένη ανάπτυξη, τότε κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί να μπει στο μυαλό του Τούρκου Προέδρου. Ποτέ η Τουρκία δεν επιχείρησε να δημιουργήσει επεισόδιο, τουλάχιστον στα ελληνοτουρκικά, ή αν δεν λάβει την εντολή, την άδεια από τον ξένο παράγοντα και γνωρίζουμε ποιος είναι. Νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έχει την έγκριση της μεγάλης δύναμης. Όμως η Τουρκία ανέκαθεν... Λέτε ότι ακόμα και ναυτικό να δείχνει μια κακή σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Τουρκίας, το OK θα το πάρει από την Αμερική η Τουρκία, ακριβώς, για να κάνετε τίποτα. Ναι, αυτή είναι αυτή η δική σας εκτίμηση. Ναι, αυτή είναι η δική. Το έχει αποδείξει η ιστορία, η πρόσφατη ιστορία. Η Τουρκία διαχρονικά, κύριε Χαριτάτο, προσπάθησε να δημιουργήσει κρίσεις όταν υπήρχε στην Ελλάδα πολιτικό κενό, όταν στην Ελλάδα δεν υπήρχε ομοψυχία. Και αυτό μπορούμε να το δούμε. Και σε ειδικές καταστάσεις. Στην κατοχή... Το 1941-44 είδαμε ότι ενώ η χώρα μας στέναζε κάτω από τον ναζισμό, η Τουρκία έκανε ένα νόμο, το Βαρλίκ, που δεν μπορούμε τώρα να τον, τον αναλύσουμε, και ταυτόχρονα έφτιαξε τα τάγματα εργασίας με σκοπό να εξαλείψει
τη μειονότητα την ελληνική στη Κωνσταντινούπολη. Το 55 έχουμε, που έχουμε άρρωστο τον πρωθυπουργό μας, τον Παπάγο, τι έχουμε, το προγκρόμ της ομογένειας. Άρα λέτε τώρα, τουριστική περίοδος, όχι θετική σκέψη των Αμερικανών και ταυτόχρονα το κενό που υπάρχει λόγω εκλογών δεν δίνει τέτοιο δικαίωμα ως κενό που να δώσει τέτοιο θάρρος στην τουρκική πλευρά να επιχειρήσει να προκαλέσει την πλειονέντες. Θα ήθελα όμως να τονίσω, ναι, κύριε Χαριτάτο, ότι η κλιμάκωση αυτή την εποχή δεν συμφέρει τη χώρα μας. Και βέβαια και η αποκλιμάκωση με γκρίζες ζώνες, με γκρίζες σκέψεις και με ιτοπάθεια δεν μας ωφελεί ούτε αυτή. Στην θέση που κάθεστε όμως, ο έμπειρος υπουργός εξωτερικών, ο καθηγητής, ο κ. Καντρούγκαλος, λέει ότι δεν μπορώ να αποκλείσω ένα θερμό επεισόδιο, γιατί μπορεί να μην το επιθυμεί καμία πλευρά, αλλά οι λάθος σκέψεις τι μπορούν να φέρουν. Το ίδιο είπε και ο κ. Κουμπουτσάκος από την Δεν ξέρω τι στοιχεία έχουν οι πολιτικοί. Ένα έχω να πω, ότι οι πολιτικοί. Τι λένε για τα θερμά επεισόδια, πόσο εύκολα μπορούν να προκύψουν ή όχι? Δεν μπορούν να προκύψουν πολύ εύκολα σε ένα πειθαρχημένο στρατό και αν δεν είναι στημένο. Και το τυχαίο είναι πολύ δύσκολο να γίνει, διότι το ακούω τώρα τελευταία. Τότε τι λέτε για την περίπτωση Κώστα Σιμίτη, που με αρθογραφία του στην Καθημερινή την περασμένη Κυριακή προβλημάτισε. Άλλοι λένε ότι ήθελε να μας τρομάξει ο πρώην Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι έκανε μια επίγουσα προειδοποίηση μέσα από τη βιωματική του εμπειρία, που λέει ότι δεν βλέπω την πιθανότητα νέων ημείων ή θερμών επεισοδίων. Εκτός και αν πάμε σε λύσεις που δεν θα είναι και τόσο αρεστές σε εμάς, αν θυμάμαι καλά πώς τα έγραψα. Ακριβώς έτσι το είπε. Νομίζω ότι μια ομάδα σκέψης εδώ στην Ελλάδα προωθεί αυτή την εποχή ένα συμβιβασμό. Εκεί καταλήγει ο κ. Πρωθυπουργός, με την Τουρκία. Για ποιο συμβιβασμό μιλάμε, κύριε Χαριτάτο, όταν μία είναι η διαφορά με την Τουρκία, η φαλοκρηπίδα, και καμία άλλη? Πώς θα πάμε εμείς στην Τουρκία να λύσουμε ποια προβλήματα? Άστοχη παρέμβαση που... σημείο, τι λέτε? Τελείως άστοχη, και μάλιστα με φοβικό σύνδρομο, το οποίο διαχέεται στο λαό μας, και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Πώς θα τη χαρακτηρίζατε, στρατηγέ, αυτή την παρέμβαση? Δηλαδή, όταν τη διαβάσατε στο. Δεν είναι τυχαία πάντως. Αυτή είναι η άποψή μου, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δεν ήταν τυχαία τι είπε ο Κοντζάς για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν ήταν τυχαία τι είπε ο Κατρούγκαλος. Και πολύ περισσότερο δεν είναι τυχαία αυτά που λέει. Προσωπική μου άποψη. Κάτι γίνεται διπλωματικά με τον Καστελόριζο που δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε και ούτε θα το συζητήσω εδώ. Στην πιο ευαίσθητη περιοχή, την οποία είχα την τιμή να διοικήσω, κάτι συμβαίνει. Πιστεύω ότι, ότι θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων αυτή την περίοδο. Να πάω και λίγο σε αντιδράσεις των τηλεθεατών με την παρουσία σας. Αντιλαμβάνεστε ότι δρούν και φίλοι που έχουν υπηρετήσει σε έμπειρες δυνάμεις, συγγενείς ατόμων που υπηρετούν σε έμπειρες δυνάμεις. Θέλουν να τοποθετηθεί ο στρατηγός Γιαζιάς για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη διαχείριση της ψυχολογίας των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων όλο αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα, που είναι εύκολη τίτλοι στις εφημερίδες, εύκολα τα λόγια των δημοσιογράφων, εύκολη τίτλοι στις εφημερίδες και στα κανάλια και στις ειδήσεις και στις ενημερωτικές εκπομπές, όχι στην Ελλάδα μόνο, και στην Τουρκία και παντού. Η διαχείριση ψυχολογίας και όσον αφορά και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων επηρεάζεται, μπορεί να επηρεαστεί? Κύριε Χαριτάτο, θα ήμουν ο τελευταίος που θα πω ότι η οικονομική κρίση και όλο αυτό το κλίμα στη χώρα μας δεν επηρεάζουν τις ενόπλες δυνάμεις. Όμως, για να βρίσκονται οι ενόπλες δυνάμεις να έχουν αυτή την επιχειρησιακή ετοιμότητα που έχουν σήμερα, και σας διαβεβαιώνω ότι έχουν, αυτό οφείλεται μόνο στα στελέχη και στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Αυτά τα οποία νυχθημερών εργάζονται, αυτά τα οποία με ελάχιστους πόρους, το τονίζω, με ελάχιστους πόρους, δίνουν έναν αγώνα για να κρατήσουν τις ενόπλες δυνάμεις όρθιες, για να κρατήσουν τις ενόπλες δυνάμεις να φέρουν σε πέρας αυτή την αποστολή της οποίας τους έχει αναθέσει η πατρίδα μας. Ο λεγόμενος επικοινωνιακός πόλεμος που γίνεται, είτε για να επηρεάσει την κοινή γνώμη στην Ελλάδα, είτε να την θερμάνει, να την φοβήσει, είτε να την ενθουσιάσει, είτε στην Τουρκία, επηρεάζει τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων? Γιατί και αυτή διαβάζει. Είδαμε ότι δεν βλέπουμε την προπαγάνδα την Τουρκική, να το πούμε απλά. Αυτή τη στιγμή κάνοντας ασκήσεις την οποία την αναπαράγουν. Να αφιερώματα σε ενόπλες δυνάμεις τουρκικές καλύτερα από τα κάνουν οι Τούρκοι. Τα αναπαράγουν τα δικά μας κανάλια. Να. Και βέβαια επηρεάζουν, και εδώ πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Να δούμε τον υβριδικό πόλεμο. Δεν μπορεί η δήλωση ενός βουλευτή απλού του τουρκικού κοινοβουλίου να είναι πρώτη είδηση στα κανάλια μας. Και δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα επί του θέματος, διότι νομίζω ότι δεν μας ταιριάζει.
Λοιπόν, θα ήθελα, υπάρχει μια αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία στο νομοσχέδιο για τους αντιρρησίες συνείδησης και τους ανυπότακτους. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί σχετικά. Λέω ότι υπάρχει μια, κατά την κρίση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, μια αντιμετώπιση που δεν είναι εποφελία του στρατεύματος. Έχετε τοποθέτηση συγκεκριμένη στη στρατηγική γι' αυτό? Οι αντιρρησίες συνείδησης, νομίζω ότι δεν υπηρετούσαν τη θητεία τους με πολιτικά, να το πω απλά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Τους πηγαίναμε σε κοινοφελή ιδρύματα και κάνανε κοινωνική θητεία. Δεν γνωρίζω αν άλλαξε τίποτε και νομίζω ότι δεν είχε αντίρρηση κανένα ακόμα την εποχή που, τουλάχιστον που ήμουν αρχηγός εγώ. Όμως, κύριε Χαριτάτο, επειδή βλέπουμε διάφορες ομάδες να αποποιούνται την κατάταξη στο στρατό, βλέπουμε τη θητεία να την έχουμε πάει στους 9 μήνες, νομίζω ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε τα επιχειρησιακά του στρατού μας, να δούμε το στρατό μας από μια άλλη ματιά, σε ένα δύσκολο κόσμο που ζούμε σήμερα, και η πρότασή μου είναι άμεσα να πάμε τουλάχιστον τη θητεία στους 12 μήνες, για να μην έχουμε μονάδες φαντάσματα, για να έχουμε μονάδες που ανά πάσα στιγμή θα κληθούν να φέρουν σε πέρα στην αποστολή τους και να είναι έτοιμες, και όχι να περιμένουμε την εφεδρεία μας. Μια εφεδρεία που κατ' εμέ είναι ανεκπαίδευτη, και μπορώ να το πω διότι με 9 μήνες δεν προλαβαίνουμε να εκπαιδεύσουμε την εφεδρεία μας. Πολλοί με ρωτάνε έξω, κύριε Χαριτάτου, γιατί είναι σφάλμα, λέτε αυτό. Βέβαια. Γιατί δεν γινόμαστε Ισραήλ? Ναι, αλλά αν το πείτε στην κοινωνία των πολιτών, θα γυρίσει ο πολιτικός που εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη σκέψη και θα πει: καλά, γονείς, το παιδί σας το θέλουν παραπάνω να ταλαιπωρείτε. Θα τους αφήσετε? Δεν νομίζω, επειδή μου το έθεσε ένας βουλευτής. Για απαντήστε σε αυτό. Έχω να το πω. Γιατί πολλοί θα θέλανε να μην ακουστεί αυτό που είπατε. Για αν εξηγήσουμε στο λαό μας, για να εξηγήσουμε στην Ελληνίδα μάνα, γιατί πρέπει να πάμε τη θητεία 12 μήνες, τη μάνα αυτή η οποία πονάει το παιδί της, πονάει την πατρίδα, να είστε σίγουροι ότι θα πει και 12 και 16 μήνες. Έθεσα μια μέρα σε έναν, νομίζω πάει για υπουργός Εθνικής Αμήνης, παρακαλώ πολύ, ο οποίος είπε το απίθανο: ρωτήσατε, κύριε Αρχηγέ, τη μάνα εάν θέλει να πάει θητεία στους 12 μήνες. Τι να ρωτήσουμε, ποια μάνα ρώτησε ο κύριος, του Κολονακίου, του Παπάγου, για να πω και το συνάφη μας? Αν έρθει να ρωτήσει τη μάνα εκεί μπροστά, θα του πει και 12 και 16 μήνες η θητεία. Και σίγουρα αν πούμε και ενημερώσουμε την νεολαία μας, και αυτή η νεολαία θα πει 12 και 15 μήνες. Κρατάω την τελευταία τοποθέτηση ως μήνυμα του στρατηγού Γιαζιά στους φίλους τηλεθεατές. Αν θέλετε κάτι να προσθέσετε πριν να. Καταρχήν θέλω να σας διορθώσω. Σε ό,τι θέλετε. Στο στράτευμα δεν λέμε ένστολους. Και θα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Παρότι λέμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, διότι ένστολοι είναι οποιοδήποτε. Και θέλω να το τονίσω από εδώ που προστατεύσετε. Ναι. Και από εδώ θα και ήθελα. Για μένα είναι διπλή αμαρτία, γιατί έχω περιτήσει και στη στρατονομία. Αλλά έβαλα πολιτικό λόγο και έκανα σφάλμα μπροστά στο στρατηγό. Κύριε Χαριτάτο, θα ήθελα από την εκπομπή σας σήμερα να στείλω την αγάπη μου, το σεβασμό μου σε αυτά τα παιδιά, σε αυτά τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται στον Εύρο, στα νησιά μας, που δίνουν έναν αγώνα κάτω από δυσίωνες συνθήκες, κάτω από δύσκολες συνθήκες, και από οικονομικές και οικογενειακές. Αυτοί οι άνθρωποι στέκονται όρθιοι, και να είστε σίγουροι και να είναι σίγουρος ο ελληνικός λαός ότι αν έρθει η ώρα θα δώσουν τον αγώνα και θα είμαστε οι νικητές. Αρχηγέ, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να έχετε και πάντα, όπως σας γνωρίσαμε, να σας απολαμβάνουμε με ένα σταθερό πειθαρχημένο λόγο που έχει μήνυμα μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.